Βρισκόμαστε στο πεζόδρομο απέναντι από την κεντρική πλατεία και παρότι έχουν τελειώσει εδώ και καιρό οι εκλογές, ο Μάκης Παπαδόπουλος, επικεφαλής του τόπου της ζωής μας, συνεχίζει να κερνάει για τα Χριστούγεννα ρόδι στους πολίτες της Καβάλας και να μοιράζει ευχές για το 2015. Κύριε Παπαδόπουλε, για τη σημερινή σας δράση. Καλή τύχη, καλή τύχη. Συμβολίζει το ρόδι. Αλλά πέρα από αυτό, πραγματικά νιώθουμε και έχουμε την ανάγκη αλλά και τις αγωνίες που νιώθει ο κάθε συνδημότης μας. Πρέπει νέοι άνθρωποι, πρέπει καινούργιοι άνθρωποι να ασχοληθούν επιτέλους με τα κενά, με την πολιτική. Σήμερα ζούμε κρίσιμη περίοδο. Είναι κρίσιμα τα πράγματα. Έρχονται γενιές από πίσω μας, τις οποίες έχουμε ευθύνη. Πρέπει να αγωνιζόμαστε. Ασχολούμαστε με την ουσία της πολιτικής. Και η ουσία της πολιτικής δεν είναι τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν είναι οι προσωπικές επιδιώξεις. Είναι τα αποτελέσματα που πρέπει να φέρουμε μέσα από την πολιτική που πράττουμε. Να λύνουμε τα θέματα και τα προβλήματά μας. Πραγματικά πιστεύω ότι αν συμπορευόμαστε με αλληλεγγύη, συνεννόηση και ενότητα, θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Αν δεν υπάρχει συνεννόηση, αλληλεγγύη και ενότητα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε αποτελέσματα για να έχουμε ένα καλύτερο και ευίωνο μέλλον. Θέλω να πω, πέρα από τις καλές γιορτές, να έχουμε καλές αντοχές, να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί με την πίστη του ότι εμείς και από εμάς εξαρτάται για να μπορούμε να λύνουμε τα θέματα και τα προβλήματά μας, νομίζω ότι με αλληλεγγύη και προσπάθεια μεγάλη θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ, στην υγεία μας.